Με τη δημοπράτηση εργασιών που αφορούν σε ενίσχυση των πρενών, εξωτερική οδοπία και αμοβόλη του αγωγού εκτροπής, ολοκληρώνεται το έργο του φράγματος του Ιασίου που θα δώσει ανάσα στην περιοχή της Ροδόπης. Στις 13 Ιανουαρίου, όπως ήδη ανακοινώθηκε, δημοπρατείται το έργο ολοκλήρωση του φράγματος Ιασίου στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας και με το έργο αυτό θα ολοκληρωθούν μια σειρά από έργα και ουσιαστικά θα έχουμε την αποπεράτωση του έργου, του συνολικού έργου που είναι το συγκεκριμένο φράγμα. Τα έργα που θα ολοκληρωθούν τώρα είναι η παρακείμενη οδοπία, η εξωτερική οδοπία, είναι ενίσχυση κάποιων πρανών, είναι το κτίριο των Τικλίδων και η αμοβολή του αγωγού εκτροπής. Για να μπορέσουμε έτσι ώστε να γίνει η υδροληψία μετά, να μαζευτεί το νερό αν θέλετε και να διατεθεί μετά προς άρδευση στην ευρύτερη περιοχή. Το έργο αυτό, αν δεν γνωρίζετε να σας πω και δύο λόγια, ξεκίνησε από το 2002, έχει στοιχήσει μέχρι στιγμής γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ, κάτι πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, και με το έργο αυτό που δημοκρατείται, όπως σας είπα, στις 13 Ιανουαρίου, ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο φράγμα. Μένουν φυσικά στη συνέχεια να προχωρήσουν τα δίκτυα ίδρευσης, τα δίκτυα, με συγχωρείτε, άρδευσης, για να γίνουν δηλαδή τα δίκτυα ώστε να μπορούν να ποτίζουν τα χωράφια, να ποτίζονται στα χωράφια στην ευρύτερη περιοχή. Η πρόθεσή μας είναι να ξεκινήσουμε για την ολοκλήρωση και αυτών των δικτύων από το Κίζαρι, που θα γίνει εκεί και ο επικείμενος αναβασμός. Είναι ένα μεγάλο έργο για το νομό μας, για την περιφερειακή μας ενότητα, χωρητικότητας περίπου 23 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και ουσιαστικά θα καλυφθεί οι αρδευτικές ανάγκες όλες τις ευρύτερες περιοχές των νοσοπών. Κάτι πολύ σημαντικό που, όπως τονίσετε και εσείς, θα βοηθήσει και την αγροτική ανάπτυξη, όπως μας είπατε. Είναι πρώτης προτεραιότητας αυτό για μας. Αν θέλετε, τόσα χρόνια η ανάπτυξη στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιφέρειά μας, αλλά και στην περιφερειακή ενότητα που έχω την τιμή να εκπροσωπώ εγώ σήμερα, την περιφερειακή μας ενότητα, βασίζεται στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα κυρίως και φυσικά στον τουρισμό και στον πολιτισμό. Από εδώ θα δοθούν οι απαντήσεις για την ανάπτυξη. Όταν λοιπόν ολοκληρωθούν τα αρδευτικά έργα και η περιοχή μας, και θα έλεγα και ολόκληρη η περιφέρεια, είναι μια περιοχή με πάρα πολλά νερά. Και δυστυχώς δεν έγιναν, όχι ότι δεν έγιναν προσπάθεια, αλλά δεν έγινε η προσπάθεια που θα έπρεπε να έχει γίνει. Μετά από τόσα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, μετά από τόσα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να είχαν ολοκληρωθεί και το συγκεκριμένο, αλλά και μια σειρά από άλλα μικρότερα, σε μέγεθος εννοώ, μικρά φράγματα, φραγματάκια, λιθνοδεξαμενές, ώστε να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον πλούτο. Το νερό είναι πλούτος και είναι πάρα πολύ στην ευρύτερη περιοχή τη δική μας. Και αυτό όμως, και αντί να το εκμεταλλευτούμε αυτό, και να αυξηθεί έτσι η παραγωγή, να μπορούν οι άνθρωποι να ποτίζουν τα χωράφια τους, να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή και άρα με περισσότερο εισόδημα. Αυτό είναι η ανάπτυξη. Αντί λοιπόν αυτό να το εκμεταλλευτούμε, κάθε τόσο έχουμε προβλήματα με τις πλημμύρες. Θέλω να πω ότι ο σχεδιασμός στην περιφέρεια αλλά και στην περιφερειακή ενότητα είναι για μας πρώτη προτεραιότητα να έχουμε τη δυνατότητα να αρδεύονται συνολικά όλες οι αγροτικές περιοχές, γιατί η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα είναι ένας βασικός πυλώνας για την ουσιαστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Η ολοκλήρωση του φράγματος του Ιωαστίου θα συμβάλλει στην ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης και του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής, ενώ ήδη προγραμματίζονται και τα έργα αναδασμού υδροληψίας στα πλαίσια του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.